ποια είναι τα όνειρα. Τα όνειρα είναι όπως πάντα τα ίδια. Να καταφέρουμε τέλος πάντων να κατακτήσουμε ένα πρωτάθλημα. Δυστυχώς κάθε χρόνο είναι όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα λόγω των πολλών ξένων που υπάρχουν στο πρωτάθλημα. Φέτος μπήκε έναν όριο τέλος πάντων στις ξένες να είναι 5. Και ευελπιστούμε και εμείς πως θα πάμε πολύ καλύτερα γιατί έκαναμε κάποιες μεταγραφές εμείς, έφεραμε κάποιες παίκτριες, ενισχύσαμε την ομάδα μας, έφεραμε έναν καλό προπονητή που πιστεύω να μας βοηθήσει αρκετά. Πιστεύω δεν είχαμε καθόλου καλή φυσική κατάσταση για πολλούς και διάφορους λόγους. Είχαμε αρκετούς τραυματισμούς που αφήσαν αρκετές παίκτριες βασικές εκτός για καιρό. Να ξεκινώ να τελειώνω με την ανόρεξη, όπως και να είναι η κατάσταση. Η αγάπη μου για τη Λευκοθέα. Η αγάπη μου για την ομάδα, για τις παίκτριες. Προσπαθώ να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για ό,τι μπορώ. Για το καλύτερο της ομάδας. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είναι εκτός γηπέδων ή εκτός ομάδας. Έτσι έμαθα και έτσι θα είμαι, πιστεύω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι χρειάζεσαι δίπλα σου κόσμο να σε βοηθήσει, χρειάζεσαι χορηγούς. Δυστυχώς, σε αυτό το θέμα έχουμε αρκετό πρόβλημα, ειδικά φέτος, με όσα συνέβηκαν στην Κύπρο. Προσπαθούμε, αρκετά άτομα μέσα στο Συμβούλιο, ο καθένας ό,τι μπορεί, με όποιους μπορεί, τρόπους, να κρατήσουμε την ομάδα όσο μπορούμε. Πιστεύω θα μας βοηθήσουν αρκετά. Να ευχαριστήσουμε και όσους μας βοήθησαν να τα κάνουμε. Υπάρχει όμως ένα σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα με τα γήπεδα, το οποίο μας βασανίζει εδώ και αρκετά χρόνια. Το ότι κάθε χρόνο έχουμε το πρόβλημα να κλείσει το ένα γήπεδο, να είμαστε 15 ομάδες μέσα σε ένα γήπεδο. Εμείς είμαστε σε φάση προετοιμασίας ακόμα, 13 του Νιόβρη ξεκινούμε το πρωτάθλημα. Θα έχουμε γήπεδο να κάνουμε προπόνηση, να κάνουμε παιχνίδια. Και δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα να το δουν οι αρμόδιοι, να δούμε τι θα κάνουμε. Εντελώς διαφορετικές προγραφές, έχουν γήπεδο δικών τους, έχουν αρκετούς χορηγούς, λόγω και ότι πέρασαν την Ευρώπη και παίζουν στο εξωτερικό. Θα προσπαθήσουμε, με ό,τι μέσα έχουμε, θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Είναι αρκετά δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο γιατί υπάρχουν ακόμα αυτές οι πολλές ξένες μέσα στο πρωτάθλημα. Για μένα 5 ξένες είναι αρκετές. Εμείς προσπαθούμε με Κυπρές ποδοσφαιρίστριες να κρατήσουμε την ομάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ καλό κυπριακό υλικό. Αλλά δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα ακόμα με τις ξένες. Λοιπόν, θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο μας, τον κόσμο των Λατσών. Να έρθει κοντά να μας βοηθήσει, να στηρίξει την ομάδα μας. Θέλουμε να έρθει κι άλλος κόσμος να μας βοηθήσει και σε οικονομικό μέρος της ομάδας. Γιατί θέλουμε η ομάδα μας να πάει εκεί που της αξίζει. Η θέση της δεν είναι εδώ που είναι αυτά τα χρόνια. Οι συνθήκες που επικρατούν την έφερα εδώ που την έφερα. Θέλουμε βοήθεια αρκετή, να τη βγάλουμε εκεί που πρέπει και να πάρει αυτό που της αξίζει.